Είπατε. Λοιπόν, μερικές εισαγωγικές έτσι, ενημερώσεις διαδικαστικού χαρακτήρως σε σχέση με εκείνα τα οποία είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά, πρέπει να σας πω τα εξής, ότι το αίτημά μας που είχε σταλεί αυτημερών για διόρθωση, ας το πούμε έτσι, απαλήφη των ονομάτων από το περίφημο CD, είναι σε εξέλιξη. Μας είπε ο επικεφαλής της οικονομικής αστυνομίας τηλεφωνικά ότι για να γίνει αυτό εκ μέρους του, και νομίζω ότι είναι σωστό, πρέπει να πάρει την άδεια του Προέδρου Εφετών, διότι συνιστά επεξεργασία. Νομίζω ότι θα την έχει σήμερα από ό,τι μου είπε. Ίσως και στην επόμενη συνεδρίαση να το έχουμε πάλι στα χέρια μας. Όσον αφορά το περιεχόμενό του, είδαμε σε ορισμένα έντυπα κάποιες ανακοινώσεις. Υπήρξαν και κάποιους παράπονα από ορισμένους που συμπεριλαμβάνονται χωρίς, όπως λένε αυτοί, να είναι σε εισαγωγικά τζαμπατζίδες. Εκείνο προσωπικά που θέλω να σας πω είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις, λίγες πολλές δεν μπορώ να ξέρω, όπου ισχύει το εξής. Ορισμένα άτομα είχαν ομαδικά συμβόλαια με ασφαλιστικές εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές ετύχαναν μιας εκπτώσεως 10% συνήθως, έχει προκύψει από κάποιο έγγραφο, για παράδειγμα για την Εθνική, και εκείνα τα άτομα με την ασφαλιστική εταιρεία είχαν 100% κάλυψη. Αυτά τα άτομα προφανώς δεν πληρώνουν τίποτα και το ποσοστό καλύψεως, θέλω να σας πω δηλαδή ότι δεν είναι μαύρο-άσπρο όλα, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τη διάκριση αυτή, αν και νομίζω ότι για τα μη πολιτικά πρόσωπα έχει από μικρή ως ελάχιστη σημασία, παρά μόνο η γενική εικόνα, η μεγάλη εικόνα, αν το σύνολο των περιπτώσεων αυτών επιβάρυνε, που πρέπει να έχει επιβαρύνει, τη λειτουργία του νοσοκομείου. Δεύτερο που θέλω να σας ανακοινώσω είναι το εξής, ότι μετά από δικό μας αίτημα, για το οποίο είχαμε κάνει λόγο την προηγούμενη φορά, παραλάβαμε τη δικογραφία που έχει αποσταλεί από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Παρασκευαίδη, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, προκειμένου και ο τελευταίος να το διαβιβάσει στη Βουλή, όπως και έκαμε. Η δικογραφία αυτή είναι όντως ογκοδέστατη, αφορά δύο διακεκριμένα μεταξύ τους αδικήματα και τα δύο περιέχουν αναφορές στον τέως Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Πιο ειδικά, κάνω αυστηρώς ουδέτερη περιγραφή, δεν αξιολογώ. Πρώτον, αφορά στην υπόθεση προσλήψεων 23 ατόμων μέσα από το ΚΕΛΠΝΟ κατά την περίοδο Υπουργίας του κ. Γεωργιάδη. Φέρονται, και χρησιμοποιώ τη λέξη φέρονται γιατί αυτά πρέπει να αποδειχθούν, τα άτομα να είναι του στενού περιβάλλοντος του κ. Γεωργιάδη και μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ένας δημοσιογράφος. Αυτά τα άτομα δεν προκύπτει να είχαν εμφανιστεί ποτέ να εργαστούν στο ΚΕΛΠΝΟ και διατέθηκαν σε δομές του Υπουργείου Υγείας και εν συνεχεία φέρεται να έχουν διατεθεί στο γραφείο, το προσωπικό γραφείο του κ. Γεωργιάδη. Επίσης υπάρχει μια διχοστασία μέσα στην δικογραφία αυτή σχετικά με το από πού πληρώνονταν τα άτομα αυτά, αν δηλαδή πληρώνονταν μέσα από το ΚΕΛΠΝΟ ή αν πληρώνονταν από δωρεές μεγάλων εταιριών, πράγμα που εμείς καλούμαστε να διακριβώσουμε ως Επιτροπή. Όπως επίσης και την νομιμότητα εννοείται των προσλήψεων και των μετατάξεων και των αποσπάσεων μάλλον. Και δεύτερη κατηγορία είναι διαφημιστική δαπάνη. Το σύνολο της διαφημιστικής δαπάνης, αν και εφόσον ήταν αναγκαίο, αυτό είναι πολιτικό ζήτημα, δεν είναι ποινικό. Και ειδικά όμως μία συγκεκριμένη διαφημιστική δαπάνη ύψους 93.000 και κάτι ψηλά, τα οποία πέρασαν σε μία εταιρεία η οποία ονομαζόταν ALS, στο μετοχολόγιο της οποίας ήταν μια εταιρεία του κ. Γεωργιάδη. Η ελληνική, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, η εταιρεία που προκύπτει ότι είναι του κ. Γεωργιάδη. Και επίσης εμείς καλούμαστε να διακριβώσουμε, διότι ο κ. Γεωργιάδης ισχυρίζεται ότι μέσα ότι δεν είχε αποχωρήσει, δεν συμπεριλαμβάνεται στο μετοχολόγιο της κτλ. Αυτά είναι το περιεχόμενο. Τώρα, πρακτικά, αυτή η ιστορία έχει συνέπειες. Δηλαδή, τι συνέπειες έχει? Έχει την εξής συνέπεια, ότι είμαστε υποχρεωμένοι, ακολουθώντας την πάγια τακτική που κάναμε ως τώρα, να προτάξουμε και αυτή την δικογραφία. Συνεπώς, έχουμε τώρα τρεις δικογραφίες. Μία που είναι σε εξέλιξη και σε αποδρομή, μάλιστα, τελειώνει, φαντάζομαι, και ελπίζω του Ντινάν, και θα πούμε στη συνέχεια πώς το βλέπουμε. Μία η οποία έχουμε αρχίσει και την έχουμε αφήσει στη μέση, την δικογραφία για τις αρθροσκοπήσεις. Και μία τούτη εδώ η τελευταία που αφορά το ΚΕΛΠΝΟ.
Μας υποχρεώνει λοιπόν αυτή η εξέλιξη μέσα στο γενικότερο πνεύμα που έχουμε να ασχοληθούμε με αυτήν κατά σειράν, μετά από το τελειώσουμε τις αρθροσκοπήσεις. Και επίσης, για το θέμα που έπεται, δηλαδή των αρθροσκοπήσεων, πρέπει να σας πω ότι έχουμε ήδη ζητήσει και ήρθαν και μπορείτε να το δείτε. Καινούριο υλικό, δηλαδή τις γνωμοδοτήσεις του ΚΕΣΥ, τα διοικητικά συμβούλια δηλαδή που έγιναν τότε και την ύπαρξη ή μη ύπαρξη μειοψηφίας, όπως και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος επίσης γνωμοδότησε. Θα δούμε και εκεί πέρα αν υπάρχουν μειοψηφίες και το σκεπτικό τους εν γέννη. Λοιπόν, αυτά τα, και τελειώνω με αυτό, έχουν συνέπεια στο πότε θα έρθουν εδώ οι υπουργοί. Η τέως υπουργή. Δηλαδή, με εξαίρεση τον κύριο Λοβέρδο, ο οποίος, αν θυμάστε, είχε θέσει επιτακτικά το θέμα να έρθει τώρα άμεσα, οι δύο άλλοι υπουργοί, τέως υπουργοί, μας ζητήσανε να έρθουν, έτσι αορίστως. Ο κύριος Λοβέρδος, λοιπόν, είχαμε πει την προηγούμενη φορά με το που κλείνει, την άλλη εβδομάδα να έρθει εδώ να καταθέσει. Από ό,τι μας πληροφόρησε το γραφείο του, 2 με 6 θα είναι στο εξωτερικό για αποστολή της Βουλής. Συνεπώς, έχουμε δύο επιλογές. Είτε να πάμε την Παρασκευή 7 του μηνός, όπως είναι και η δική του επιθυμία, να κάνουμε μια συνεδρία στο πρωί στις 10 η ώρα να έρθει να καταθέσει ο κύριος Λοβέρδος. Προλίγου μου το είπε, το θέτω. Είτε να παρακάμψουμε, να αφήσουμε λίγο στην άκρη το θέμα αυτό μέχρι την επόμενη Τρίτη, δηλαδή μέχρι την επόμενη Τρίτη. Έτσι, πείτε τη γνώμη σας, θα το αποφασίσουμε. Και όμως δεν πρέπει να χάσουμε τη βδομάδα που μπαίνει. Έτσι, και θα πρέπει να βάλουμε εμβόλυμα μια συνεδρίαση για την. Μα θα μαζέψω, θα τα πείτε στο τέλος, να τελειώσω εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Τώρα, τι άλλο έχω να πω. Έτσι, έχουμε επίσης, μόλις κλείσουν αυτές οι τρεις δικογραφίες, και αυτό επίσης πρέπει να το συζητήσουμε και να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν θα είναι πόρισμα αυτό που θα γράψουμε και θα βγάλουμε, αλλά θα είναι συναγωγή συμπερασμάτων, ανά μία δικογραφία. Αυτά υποχρεούμαστε να τα στείλουμε στον πρόεδρο της Βουλής προς περαιτέρω ενέργειες. Δηλαδή, θα τα εισαγάγει στο Λεωνόλεμέλεια ή ό,τι αποφασίσει η διάσκεψη των Προέδρων. Αυτό το λέω διότι αν περιμένουμε. Αν περιμένουμε τη σύνταξη του πορίσματος, από ό,τι γνωρίζουμε, όλο το πορίσμα είναι ένα. Δεν μπορεί να κάνουμε τμήματα πορίσματος. Έτσι λοιπόν, μόλις ολοκληρώσουμε τους κύκλους αυτούς που άπτονται των θεμάτων των δικογραφιών, θα τα αποστείλουμε εν είδη συμπερασμάτων και θα αξιοποιηθούν από τον πρόεδρο της Βουλής. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θα σας πω, φυσικά δεν προβλέπετε, ξέρετε γιατί δεν προβλέπετε, δεν έχει ξαπαρουσιαστεί κάτι τέτοιο. Εγώ πήγα και ρώτησα τον ειδικό γραμματέα της Βουλής και μου είπε ότι είναι μια σκέψη αυτή. Συζητήστε την, για μας δηλαδή, και πείτε τη γνώμη σας. Έτσι. Τελειώνω με το εξής, ότι όλα αυτά που λέμε αντιλαμβάνεστε ότι οδηγούν σε παράταση της εντολής, χρονική παράταση. Προτείνω λοιπόν να αποφασίσουμε μια τρίμηνη επίσης, δεδομένου πως η Βουλή δεν θα κλείσει το καλοκαίρι από ό,τι μάθαμε τώρα πολύ πρόσφατα. Θα είμαστε εδώ και το καλοκαίρι, οπότε θα τελειώσουμε, φαντάζομαι, πιο σύντομα από ό,τι φανταζόμαστε. Λοιπόν, αυτά έχω να σας πω. Πάρτε το λόγο πάνω στη διαδικασία. Νομίζω ότι ο κύριος Κεφαλογιάννης έχει δει το λόγο, ο κύριος Νικολόπουλος, ο κύριος Μηταράκης, ο κύριος Κασιδιάρης και ο κύριος Παπαδόπουλος. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω εγώ κάτι. Όπως θέλετε εσείς. Επειδή αυτό που λέτε είναι καινούριο και δεν προβλέπεται και από τον κανονισμό της Βουλής. Όταν έρχονται δικογραφίες στη Βουλή, υπάρχει διαδικασία που ορίζεται σαφέστατα στον κανονισμό της Βουλής, όπου οι βουλευτές, ανεξαρτήτως αν είναι μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, έχουν πρόσβαση και αν κριθεί από επαρκή αριθμό συναδέλφων ότι η συγκεκριμένη δικογραφία χρήζει ελέγχου, τότε η πρόταση των συναδέλφων, ανεξαρτήτως της Εξεταστικής Επιτροπής, πηγαίνει προς συζήτηση στην Ολομέλεια. Αυτή είναι η πάγια διαδικασία του νόμου περιευθύνσης υπουργών, που εφήρμοσε η Βουλή παραδείγματος χάρη στην υπόθεση του τέως Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κ. Παπαντονίου. Εδώ, ως Εξεταστική Επιτροπή, έχουμε λάβει μια συγκεκριμένη εντολή από την Ολομέλεια, η οποία φυσικά περιλαμβάνει, απολύτως περιλαμβάνει, την εξέταση κάθε δικογραφίας που έρχεται, η οποία αφορά το τομέα της υγείας. Όπως οι δικογραφίες που είπατε και τον κύριο Γεωργιάδη, νομίζω έχει έρθει μια δικογραφία για τον κύριο Πολάκη, φαντάζομαι θα μας την ενημερώσετε, οι οποίες αφορούν θέματα τα οποία αφορούν το χώρο της υγείας. Όμως, το να μπαίνουμε διαρκώς σε διαδικασία σύνταξης επιμέρους πορισμάτων, εκτός αν θέλουμε να τελειώσουμε κατά τα τέλη του 2018 ή 2019 αυτή την επιτροπή και να μπαίνουμε σε συζήτηση κάθε φορά για νέο πόρισμα, άρα δηλαδή μερικές συνεδριάσεις συζήτησης, εκτός αν αυτά τα πορίσματα δεν γραφτούν από την επιτροπή, που φαντάζομαι δεν είναι η πρόθεσή σας. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει και είναι το μόνο ορθό βέβαια το κανονισμό της Βουλής, είναι να ολοκληρωθεί η συζήτηση όλων των θεμάτων
Πράγματι είναι μεγάλη η ατζέντα, αλλά αυτό ήταν επιλογή της Ολομέλειας, δεν είναι δικιά μας επιλογή. Το ότι συζητάμε για κάθε θέμα υγείας, αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο, αλλά αυτή ήταν η επιλογή των βουλευτών της συμπολίτευσης όταν καταθέσαν τη σύσταση. Θα πρέπει λοιπόν να ολοκληρωθεί η Επιτροπή και να καταθέσει πόρισμα. Αν προκύπτει από την εξέταση δικογραφιών ανεξαρτήτως η υπόνοια ποινικών ευθυνών, πρέπει και εκεί να ακολουθεί ο κανονισμός της Βουλής από τους βουλευτές, πέρα της Εξεταστικής Επιτροπής, όπως βλέπετε ο κανονισμό. Το να δημιουργούμε μια ειδική διαδικασία, η οποία με έναν τρόπο ασυνήθιστο και ίσως επικινδύνος πρόχειρο, καθόμαστε κάθε φορά και συζητάμε κάθε επιμέρους θέμα που συζητήθηκε επειδή είδαμε έναν ή δύο μάρτυρες, νομίζω δεν συμβάλλει στην εξέβρεση της αλήθειας. Αντίθετα, δημιουργεί μια πολύπλοκη διαδικασία και στο τέλος χάνουμε το νόημα αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο κανονισμός της Βουλής, να ολοκληρώσει η εξεταστική όποτε κρίνει η πλειοψηφία, να συζητήσουμε όλα τα θέματα όπως μας τα είπε η Ολομέλεια, να καταθέσουμε πόρισμα και αν από αυτό το πόρισμα προκύπτουν ευθύνες, να ακολουθεί η νόμιμη διαδικασία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κεφαλογιάννης.